Πράγματι έχουμε την πρώτη μαύρη πρώτη πρωτιά σε όλη την Ευρώπη στην αύξηση της ανεργίας και μάλιστα με διαφορά μια μισολόκληση ποσοστιαίες μονάδες από τη δεύτερη θέση που είναι οι Βαλεαραίδες νήσες της Ισπανίας. Παρότι έχουμε ζητήσει στοχευμένες πολιτικές, όχι μόνο το βλέπουμε αυτό, αλλά δυστυχώς βλέπουμε πολιτικές που εντείνουν την ύφεση, εντείνουν την ανεργία. Όταν έρχεται η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, για να σταθώ τώρα γιατί έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για τον ελάχιστο μισθό, όταν έρχεται λοιπόν με μελέτη η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει ότι το ελάχιστο που μπορεί να ζήσει κάποιος αξιοπρεπώς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι στα 809 ευρώ και εμείς ούτε στα 750 δεν έχουμε πάει ακόμα που το ζητάμε εδώ πέρα και χρόνια. Και αυτό δυστυχώς γιατί είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης η οποία ρυθμίζει με απόφαση παρακαλώ Υπουργού τον ελάχιστο μισθό αντί να υπάρχει ελεύθερη διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών φορέων όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι παρενέργειες, δεν βλέπουν μπροστά, δεν έχουν καταλάβει ότι αποτελεί οι εργαζόμενοι ένα μεγάλο γρανάζι της οικονομίας και πραγματικά δεν μπορεί να σταθεί τίποτα σε μια χώρα με 2 εκατομμύρια ανέργους, κυρία Δουλγεράκη. Αν δεν υπάρξουν πολιτικές αντιμετώπισης στοχευμένες, αυτά που είπαμε και στην περιφέρεια Κρήτης, αν δεν υπάρξουν στοχευμένες πολιτικές, πραγματικά θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση σαν χώρα. 2 εκατομμύρια άνεργοι. Πώς μπορεί? Κοιτάξτε κύριε Δουλγεράκη, το εθαρρυντικό είναι ότι οι περισσότερες θέσεις έχουν χαθεί από το γενή τομέα της υπηρεσίας όπως είναι ο τουρισμός. Σίγουρα με μια καλή χρονιά μπορεί να επανέλθουμε σε καλές καταστάσεις πολύ γρήγορα. Ωστόσο όμως και φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα θέματα. Γιατί το γυρίσαμε στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού? Κοιτάξτε να δείτε, είναι και αυτό ένα θέμα. Γιατί και για τον παραγωγικό τομέα δεν είδαμε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ορίστε. Γιατί και για τον παραγωγικό τομέα δεν υπήρξε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια δεν στηριχθήκαν ιδιαίτερα η Κρήτη. Έχει και άλλες κλάδους που μπορεί να αναπτύξει και έχει τη δυνατότητα. Κακά τα ψέματα, είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Έτσι, σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας θα μπορούσε να είχαν επενδύσει στην πρωτογενή τομέα, στις εξαγωγές ακόμη περισσότερο, στη μεταποίηση, στην ενέργεια. Δεν υπήρξε η απαιτούμενη διασπορά στην οικονομία που πρέπει να προβλέπεται, με αποτέλεσμα να έχει χτυπηθεί μονοκαλλιέργεια στο νησί που λέγεται τουρισμός, που λέγεται επισιτισμός, που και έχει εκτοξεύσει και την ανεργία σε αυτά τα ύψη, αλλά και έχει πληγεί και η οικονομία του νησιού. Δεν υπήρξαν, ζητάμε και εκεί να υπάρξει μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και της Κρήτης, ίσως και της χώρας. Δυστυχώς όμως, κύριε Δουλγεράκη, από ό,τι φαίνεται και μέσα από την πολιτική που θα ακολουθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν βλέπουμε έτσι πολιτικές, στοχευμένες, εθνικές, που να βοηθήσουν την εθνική οικονομία. Απέναντίας βλέπουμε πάλι τα ίδια, πάλι πολιτικές θα ακολουθούν για συγκεκριμένες κατευθύνσεις να κινηθούν τα χρήματα, κατευθύνσεις οι οποίες πολλές φορές επιβάλλονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέλουν αυτά τα χρήματα ουσιαστικά να γίνανε σε μεγάλες χώρες μέσω από επιχειρήσεων είτε εισαγωγών είτε που διασυνδέονται με Γερμανία, με Γαλλία κτλ. Και όχι προς όφελος πραγματικά της απασχόλησης του ανθρώπου και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Ανάπτυξη και έργα. Αυτό το πολύ πολύ σύνθετο ως φαίνεται και όπως αποδεικνύεται δίπτυχο. Σίγουρα. Πάντως εμείς στην περιφέρεια καταθέσαμε μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων. Δεν κάνουμε μόνο έτσι γενικότερες τοποθετήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουν ή αυτά που είναι στα δημόσια έργα, είτε λέει το αεροδρόμιο, να εντατικοποιηθούν οι εργασίες έτσι ώστε να απασχοληθεί κόσμος, να ξεκινήσουν το ΒΟΑΚ και ό,τι άλλο χρειάζεται, κάθε διοδή και το νότιος άξονας κτλ. Που έχει να κάνει και με την ασφάλεια των κριτικών.
προτείναμε, είναι θέμα για μας η μαζική εστίαση, γιατί δεν έχει καταλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι αποτελεί η γάμη και βαφτίσεις. Είναι μια βιομηχανία στην οικονομία της Κρήτης. Απασχολείται από τον πρωτογενή τομέα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι και φτάνει μέχρι τους χρυσοχώους, μέχρι τις εταιρείες που διοργανώνουν εκδηλώσεις. Από τη μία, σωστά ακούγεται από τη μία. Από την άλλη τώρα αντετρέχα γύρευε. Τρέχα γύρευε γιατί σε αυτή τη χώρα εφαρμόζονται πάντα οριζόντια μέτρα. Εγώ θα σας θυμίσω ότι με ένα περιστατικό στην αρχή της υγειονομικής κρίσης η Κρήτη πήγε σε lockdown. Αντί να εφαρμόζονται πολιτικές αναπεριφέρειας, σίγουρα και εμάς μας ενδιαφέρει τα υγειονομικά μέτρα, να περιοριστεί η πανδημία, δεν το συζητούμε, η υγεία του κάθε αθρώου που είναι πάνω απ' όλα. Ωστόσο όμως με αυστηρά υγειονομικά μέτρα θα μπορούσε να ξεκινήσει και αυτός ο κλάδος που θα προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας. Όπως είπα πριν, δεν θα προσφέρει μόνο στους σερβιτόρους, στους μουσικούς ή στο προσωπικό κουζίνας σε αυτά τα κέντρα διασκεδάσεως, αλλά είναι μια αλυσίδα, πραγματικά μια αλυσίδα που απασχολεί χιλιάδες κόσμος στην Κρήτη. Και μια σειρά φυσικά άλλων θεμάτων κατατεθήκανε, προτάσεων που έχουν να κάνουν με την απασχόληση συγκεκριμένων. Και παρακαλώ να τις αναφέρετε για να γνωρίζει και ο κόσμος ποιες είναι οι προτάσεις σας. Να συνεχίσω ακόμη και αυτό το προεδρικό διάταγμα με τους ναυαγοσώστες που αντί να επενδύσουν στον άνθρωπο κόψαν τη χρηματοδότηση στο Δήμο και αυτό είναι μια μορφή απασχόλησης. Το να εφαρμόσει η κυβέρνηση τις εξαγγελίες που έλεγε, γιατί όλα τα μέτρα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μια χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ευρωπαϊκή χώρα, οτιδήποτε αποφασίζεται στη Βουλή. Κύριε Δουλγεράκη, όλα τα μέτρα που βγήκανε, όπως το αναστολή, όπως το συνεργασία, τη δανειοδοτήση μέσω ΤΕΠΗΧ, η επιστρεφτέα, όλοι οι εξαγγελίες που λέγανε ήταν για τη διασφάλιση και διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ωστόσο παρατηρούμε ακόμη και εδώ πέρα στην Κρήτη να υπήρξαν μια σειρά εταιριών που στηριχτήκαν με όλα αυτά τα μέτρα, αλλά φτάσανε μέχρι και σε ομαδικές απολύσεις. Χθες μάλιστα ήμασταν στα δικαστήρια σε ασφαλιστικά μέτρα με εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού και στα τουριστικά λεωφορεία όπου εκεί είχαμε ομαδικές απολύσεις. Ενώ έχουν στηριχτεί όπως ζητήσαμε και από την ίδια την περιφέρεια. Δεν μπορεί να φεύγουν χρήματα της περιφέρειας για στήριξη της επιχειρηματικότητας χωρίς την απλή δέσμευση της διατήρησης των θέσεων εργασίας. Και όχι μόνο να υπάρξει αδέσμευση, να υπάρχει και έλεγχος μετά. Και από την κεντρική πολιτεία και από την περιφέρεια, αν το πραγματοποιήσει αυτό το πρόγραμμα, να ελέγχει τις εταιρείες ότι πραγματικά κρατούν τις θέσεις εργασίας, όχι μόνο να παίρνουν τα χρήματα, γιατί ένα κομμάτι της κοινωνίας σε χώρα είναι και οι εργαζόμενοι. Πρέπει σε κάθε πρόγραμμα να επωφελούνται όλοι. Δεν γίνεται να χρηματοδοτούνται εταιρείες και από την άλλη να κάνουν ομαδικές απολύσεις. Μια σειρά, σας λέω, τέτοιων μέτρων. Σήμερα θα τις δημοσιοποιήσουμε προτάσεων που πραγματικά θα βοηθήσουν την απασχόληση στο νησί μας, πραγματικά θα δώσουν λύσεις στην απασχόληση και πρέπει και η περιφέρεια, εμείς θέλουμε τη συνεργασία της περιφέρειας να πιέσουμε και σε κεντρικό επίπεδο για όλα αυτά τα ζητήματα που πραγματικά θα δώσουν κάποιες. Και κυρίως για τους ανθρώπους που δεν είχαν καμία στήριξη και είχαν ξεχαστεί το προηγούμενο διάστημα από την πολιτεία. Ναι, αλλά έχουμε μπροστά μας και ένα άλλο νομοσχέδιο σε διαβούλευση για τα εργασιακά. Αυτά που προτείνεται με αυτά τα οποία αναφέρονται, πόσο αντίθετα είναι, πόσο απέναντι είναι ή πόσο κοντά είναι, κύριε Βοριά. Και ερχόμαστε λοιπόν να κλείσουμε θέτοντας στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι αντί να υπάρξουν στοχευμένες πολιτικές που ζητάμε και είπαμε προηγουμένες απασχόλησης, έρχεται εδώ πέρα η κυβέρνηση να νομιμοποιήσει ουσιαστικά τη μαύρη περιοριακή απασχόληση. Γιατί η κυρία Δουλειά και με έρευνα επίσημη αποδείχθηκε ότι πάνω από το 40% των υπεροριών δεν πληρώνεται στους εργαζόμενους. Έρχεται λοιπόν να τριπλασιάσει και να τετραπλασιάσει τις υπερορίες ανά εργαζόμενο, ειδικά στο βιομηχανικό κλάδο. Και αυτό που λέμε ότι αν υπάρχει όντως ανάγκη από εργατόρες σε αυτούς τους κλάδους, όπως το βιομηχανικό, ας πιέσει τις βιομηχανίες να κάνουν προσλήψεις νέων ανθρώπων ή γυναικών, οι δύο ευάλωτες ομάδες που πλήττονται από την ανεργία, να μην φεύγουν και οι νέοι μας στο εξωτερικό, αλλά να δώσει και λύσεις στην απασχόληση.
Και πραγματικά γι' αυτό είμαστε αντίθετοι κάθετοι. Γιατί ακόμη και η διεύρυνση της Κυριακής. Η Κυριακή έχει δώσει πολλές θέσεις στην ανεργία. Γιατί από ό,τι αποδείχθηκε στο Λιάν Εμπόριο, εκεί πέρα που είναι η Ροχοκαλιά, η μικρομεσαία επιχείρηση της απασχόλησης στη χώρα, πολλά μαγαζιά έχουν κλείσει γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό με τις πολυεθνικές και τις μεγάλες εταιρείες για το άνοιγμα των καταστημάτων και τις Κυριακές. Και αντί να περιορίσει τις Κυριακές, έχει να τις διευρύνει και σε άλλους κλάδους που δημιουργεί ακόμη πιο μεγαλύτερη ύφεση, ακόμη μεγαλύτερη ανεργία. Και γι' αυτό εμείς έχουμε βγάλει ήδη ομόφωνη απόφαση σαν εργατικό κέντρο ότι θα αντιδράσουμε και με απεργιακές κινητοποιήσεις πάντα μια ημερομηνία που θα αντιδράσουμε ομόφωνα, όπως είπα, αποφασίσαμε με βάση την απόφαση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, τη ΓΕΣΕΕΟ, όπου να υπάρξει έτσι ένα συντονισμένο και πανελλαδικό μέτωπο εναντίον αυτών των μέτρων που έρχονται και μάλιστα με το νέο νομοσχέδιο. Μάλιστα. Θα πάτε και σε δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι το αίτημα για να δείτε ποια είναι τα νέα τα οποία υπάρχουν? Αυτό που αποφασίστηκε και με πρόταση του Περιφερειάρχη, σίγουρα αφουγκράστηκε, οφείλω να ομολογήσω, ο Περιφερειάρχης τα ζητήματα και τις προτάσεις μας. Αυτό που συμφωνήθηκε είναι ότι να φτιαχτεί ένα τελικό ψήφισμα, το οποίο θα κατατεθεί αφού συζητηθεί και μαζέψουμε όλες τις προτάσεις από όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα μας δεσμεύσει ότι θα είναι πολύ σύντομα, έτσι ώστε αυτό το ψήφισμα να στηριχτεί και ό,τι παρέμβαση χρειάζεται να κάνει και στην κεντρική πολιτεία και στην κυβέρνηση η περιφέρεια να το κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο αναφορικά με την ανεργία. 2 εκατομμύρια οι άνεργοι, πρωταθλήτρια Ευρώπης η Κρήτη σε ό,τι έχει να κάνει την ανεργία. Με μικρές ελπίδες λίγο να υπάρχει αναχέτηση αυτού του κύματος μέσα στην τρέχουσα τουριστική περίοδο. Δεν θα είναι τίποτα ρόδινο, κύριε Βοριανέ, είναι το τελευταίο που ρωτώ. Κοιτάξτε, ευελπιστούμε η φετινή χρονιά στον τουρισμό να είναι λίγο καλύτερη από την περσινή. Υπάρχουν παράγοντες όπως ακόμη και ο εμβολιασμός που επηρεάζει την όλη κατάσταση και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και από τις χώρες που προέρχονται οι τουρίστες. Ευελπιστούμε να πάνε καλά, να είναι υγιείς άνθρωποι και έστω την τελευταία στιγμή να κλείσουν, έχουν να κλείσουν έτσι πακέτα τουριστών να έρθουν και να επισκεφτούν τη χώρα μας. Έχουν εκφράσει χώρες ήδη ότι επιθυμούν να έρθουν στη χώρα μας. Ελπίζω να το δούμε, να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε και από του χρόνου να μπούμε σε μια καθημερινότητα, θα έλεγα, να μπούμε σε μια νορμάλ περίοδο, να έχουμε αποφύγει όλες αυτές τις πανδημίες που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση, μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί όπως τονίσαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήδη η υγειονομική κρίση έχει εξελιχθεί σε οικονομική, αλλά είμαστε στην αρχή ίσως μιας ανθρωπιστικής κρίσης, κυρία Δουλγεράκη, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχουν οικοκυριά που δεν έχουν στηριχτεί καθόλου και δίνουμε έναν αγώνα καθημερινό το εργατικό κέντρο Ηρακλείου μαζί και σε συνεργασία και με τα άλλα εργατικά κέντρα της Κρήτης και Ρόδου. Έχουμε πετύχει κάποια πράγματα, ωστόσο όμως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στηριχτεί καθόλου, υπάρχουν οικογένειες που εξαρτώνται αποκλειστικά όλο ο οικογενειακός τους προϋπολογισμός από τον τουρισμό και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν εφευρεθεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση που δεν μπορούν να τα εξέρθουν ακόμα και στις ανάγκες της καθημερινότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Δουλγεράκη. Καλημέρα σας.